το πεπαγί στον ίσιο δρόμο πάνω. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας ηλικιωμένος έξω από το Παγνί, αφού προηγουμένως παρασύρθηκε από λεωφορείο του αστικού κτέλ Ηρακλείου, το οποίο ήταν γεμάτο με επιβάτες το μεσημέρι. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Ηρακλείου του Παγνί. Ένα γιοταχή που προπορευόταν του λεωφορείου σταμάτησε δεξιά και άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε ένας κύριος, ο οποίος, από ό,τι μου έχουν πει, είχε προορισμό το απέναντι φαρμακείο. Προσπάθησε να βγει κάποιος από το αυτοκίνητο και πέρασε ένα λεωφορείο και τον πάτησε. Ο ηλικιωμένος διέσχισε κάθετα το δρόμο την ώρα που το λεωφορείο ανέβαινε προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δυστυχώς συμβαίνουν περιστατικά ατυχέστατα. Παρά το ότι οι οδηγοί του χτέλ είναι έμπειροι. Οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους. Μέσα είναι η μαμά μου, δίνει κατάθεση, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχει και αυτή χτυπήσει μέσα στο λεωφορείο. Τρέχουν πολύ, προσπερνάνε χωρίς να λάβουν φλας, ξεχνιούνται ότι υπάρχουν και τα λεωφορεία που δυσκολεύονται. Σταματάνε τα αυτοκίνητα στις άκρες του δρόμου. Η Κρήτη μετρά ήδη 4 νεκρούς στο βωμό της ασφάλτου από τις αρχές του χρόνου.